σόλβων ειδικών, όχι μόνο και προκατοίκων, γιατί δεν είναι μόνο ειδικοί, είναι και κάτι της πόλης, είναι υπέρ της πλατείας ο εμπορικός κόσμος που θα πάρει θέση γιατί όλα είναι συμφαρμένα σε αυτή την δραστηριότητα. Ωστόσο, χρειαζόμαστε, δεν ξέρω αν γίνει, και κάποια, δεν ξέρω αν γίνει κάποια επεξεργασία, ρωτάω δηλαδή τώρα, για το θέμα του κυκλοφοριακού, με την έννοια ότι δεν βλέπω σοβαρές προποιήσεις, αν το κυκλοφοριακό δεν ρυθμιστεί, θα έχουμε πάλι την κυκλοφορία γύρω από την πλατεία, που δεν ξέρω κατά πώς συνάδει με μια νέα εμφάνιση της πλατείας. Το θέμα της οικονομικής μελέτης, αν υπάρχουν έστω και σχολικές γραμμές, τι σημαίνει οικονομικά για τον Δήμο, μέσα στα πλαίσια τα οικονομικά τα οποία ζούμε και δρούμε, και σαν Δήμος, αλλά σαν κοινωνία. Και έχω κάποιες φυλάξεις όσον αφορά ότι φαίνεται ότι μια επέκταση της επαγγελματικής χρήσης της πλατείας, φαίνεται δηλαδή ότι ανοίγουν δρόμοι προς τέτοια διαδικασία και έχω ζήσει πλατείες στην Αθήνα και αλλού που τελικά βρίσκουν από καφετέρια, που δεν είναι πια πλατεία για το κοινό, αλλά μια επαγγελματική δράση γενικότερα. Πρέπει και αυτό το κριτήριο να το έχουν στο όνομα. Και περιμένω φυσικά όλες τις απόψεις που υπάρχουν και εμείς από παράταξη θα επιφυλαχθούμε να το δούμε ολοκληρωμένα το θέμα, μια παρουσίαση την σήμερα, για να δούμε το ζήτημα και να εκφράσουμε την άποψή μας. Γνωστό ότι έχουμε σήμερα μια αίθουσα γεμάτη, δείχνει ότι όλοι θέλουν να αλλάξει πλατεία προς το καλύτερο. Θα συμφωνήσω ότι είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να γίνει βεβαιασμένα βέβαια κιόλας. Δηλαδή θα πρέπει να πάρουμε πολλές απόψεις, θα πρέπει όλοι πιστεύω εδώ μέσα είμαστε, γιατί θέλουμε το καλύτερο της πόλης μας. Έτσι. Και η πλατεία είναι πραγματικά δείχνει το πώς είναι όλη η πόλη και θεωρώ ότι θα πρέπει να πάρουμε τις απόψεις όλων των ατόμων, όλων των ειδικών και ύστερα να αποφασίσουμε για το καλύτερο. Θα τους αφήσουμε λοιπόν να πάρουν το λόγο και από εκεί πέρα θα αποφασίσουμε για το καλύτερο της περιοχής μας. Ευχαριστώ πολύ. Τελή ηθική δικαίωση για μένα και για όλους εκείνους που επιδιώκαμε συνεχώς την ανάπλαση της κεντρικής πλατείας. Την εξέλιξη αυτή πιστώνω σε όλες τις παρατάξεις που δραστηριοποιήθηκαν στο Δήμο την περίοδο 6 έως 10. Στις παρατάξεις του Κώστα και του Χαράλα Μπουκασίνη, γιατί με συνέπεια αγωνίστηκαν για τον εξοραϊσμό της πλατείας. Αλλά και στις μεγαλύτερες τότε παρατάξεις του σημερινού Δημάρχου κ. Πνευματικού και των συνεχιστών του αενίστου Θωμά Θωμαίδη, του κ. Τάκη Λούπα και του κ. Παναγιώτη Λουζιώτη, οι οποίοι και πήγαν τότε την απόλυτη πλειοψηφία σχετικά με το θέμα αυτό και μπορούσαν να προχωρήσουν, δεν λειτουργώντας με σοφροσύνη, δεν προχώρησαν σε έργα που κατά τη γνώμη μου θα επέφεραν το λιγότερο δυσμενή αποτελέσματα για την πόλη. Επί της ουσίας, σαν παλιός κάτοικος του Κέντρου, έτσι, από το 1956 και από το 1963 γνωρίζοντας τα πάντα. Συμφωνώ με την παρέμβαση αυτή, τη βρίσκω πολύ θετική, υπό την αυστηρή προϋπόθεση ότι δεν θα δοθεί υπερβολικός χώρος στα καταστήματα. Θα πω παραπάνω δύο κουβέντες γι' αυτό. Στο σημείο αυτό θέλω να εξάρω την ενέργεια της Δημοτικής Αρχής και του Δημάρχου να αναθέσει τη μελέτη σε μηχανικούς έχοντες σχέση με το Δήμο. Και επειδή είμαι και 40 χρόνια στο Πολυτεχνείο και νιώθω ικανοποίηση όταν βλέπω την αξιοσύνη των πολιτικών μηχανικών, συγχαίρω τον πολιτικό μηχανικό κύριο Παπακυριάκο για την εργασία που έχει κάνει. Αλλά δωδής ευκαιρία θέλω να συγχαρώ και τον κύριο Γαλλίκα. Δεν είχα πάει στη γέφυρα, πήγα πρόσφατα, είχα μια δουλειά. Πράγματι είναι πολύ καλό έργο. Ωραία και λεπτή και είναι πολύ λειτουργική. Εντάξει, ναι, αλλά πάντως είναι πολύ ωραία, έτσι. Το λέω αυτό γιατί μιλάω με παιδιά μηχανικούς που έχουν τελειώσει από το 2000 και μετά και μου παραπονούνται ότι ενώ ξέρουν, έχουν και υπολογιστάς και το λογισμικό για να κάνουν μελέτες, στις δημόσιες υπηρεσίες δεν τους αναθέτουν τις μελέτες, τις δίνουν έξω. Άρα θεωρώ ότι πρέπει να το τονίσω αυτό και να εξάρω το γεγονός ότι η μελέτη αυτή εκπονήθηκε από συνεργάτη του Δήμου. Θα πω, μου έχει αφήσει αρκετά όμορφη αίσθηση. Μιλάμε για την καρδιά της πόλης, έτσι. Και μιλάμε για την καρδιά της πόλης που θα μας συνοδεύει η εικόνα αυτή για τα επόμενα τουλάχιστον 40 με 50 χρόνια. Αυτά τα έργα, το ξέρουμε όλοι, δεν γίνονται κάθε 5, ούτε 10, ούτε κάθε 20 χρόνια. Ξέρετε, το να μπούμε ο καθένας από εμάς και μεμονωμένα οι ιδέες και προτάσεις δεν είναι εύκολο ούτε για το μελετητή, ούτε για την ομάδα του να τις ενσωματώσει στη σύλληψη ενός έργου. Θα πρότεινα, βέβαια και θα ακούσουμε και από αξιόλογους και συναδέλφους ιδέες και θέσεις, θα πρότεινα να μας δοθεί
σαν επιμελητήριο ένας χρόνος 10 μέρες, έτσι ώστε οι συνάδελφοι μηχανικοί να μελετήσουν τις προτάσεις αυτές και ο συνάδελφος Γιάννης με την ομάδα του να κάνουμε μία-δύο συναντήσεις ό,τι χρειάζεται στα γραφεία μας και να συζητήσει με τους συναδέλφους και να συλλέξει, αν θέλετε, ιδέες και προτάσεις και κατά την κρίση του να τις ενσωματώσει στη μελέτη. Το να ενσωματώσει τις προτάσεις και τις θέσεις κάποιων συναδέλφων δεν είναι εύκολο για τον μελετητή. Μια μελέτη, το ξέρουμε οι συνάδελφοι όλοι, δεν είναι ένα παζλ από ιδέες διάφορες. Υπάρχει μια αρχική σύλληψη, μια κατεύθυνση και στην κατεύθυνση αυτή υλοποιείται ο σχεδιασμός μιας μελέτης. Να ευχηστήσω και την προσοχή εδώ πέρα. Μια μελέτη στα χαρτιά και στην παρουσίαση μπορεί να είναι τέλεια, μπορεί να εκφυγιστεί, αν μου επιτρέψετε την έκφραση, στην πράξη. Αν δεν ακολουθηθούν κατά γράμμα οι προτάσεις σε τεχνικό επίπεδο του μελετητή, οποιοδήποτε, τότε η μελέτη αυτή εκφυλίζεται στην πράξη και το αποτέλεσμα στην πράξη δεν έχει καμία σχέση με αυτό που βλέπουμε και που ονειρευόμαστε. Επίσης, να προτείνω, δεν ξέρω σε ποια φάση είναι, επειδή ο φωτισμός σε ένα έργο παίζει ιδιαίτερο ρόλο. Μπορεί είτε να το αναδείξει το έργο, είτε να το βυθίσει. Ξέρετε, μηχανικοί είμαστε, αλλά δεν έχουμε όλοι τις γνώσεις και την εμπειρία στο φωτισμό. Υπάρχουν εξειδικευμένα άτομα που υλοποιούν και τις μελέτες για το φωτισμό ενός έργου. Θα το ξαναπώ. Ο φωτισμός ενός έργου μπορεί είτε να το αναδείξει είτε να το βυθίσει ένα έργο. Δεν ξέρω αν η τεχνική υπηρεσία έχει απευθυνθεί σε κάποιους εξειδικευμένους για το φωτισμό ενός έργου. Για μένα υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Κυκλοφοριακό. Αυτό το έχουμε πει, το έχουμε ξαναπεί χιλιάδες φορές. Υπάρχουν χιλιάδες λύσεις, αλλά μία οριστική για μένα δεν υπάρχει. Και η οριστική λύση αυτή έρχεται μόνο εγώ σαν πολεοδόμος και αρχιτέκτονας ξέρω ότι φτιάχνεις δρόμους και ταχείας κυκλοφορίας και κύριες κυκλοφορίες. Αυτή τη στιγμή οι δρόμοι ταχείας κυκλοφορίας είναι η Αποστόλου Παύλου, η Εθνικής Αντίστασης μέχρι τα Περιβολάκια, σταματάει από εκεί πέρα, η Εθνικής Αντίστασης και η Εθνικής Ανεξαρτησίας, η οποία αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να λειτουργήσει κυκλικά η όλη ιστορία. Για μένα, το πρώτο πρόβλημα που πρέπει να δούμε είναι το κυκλοφοριακό, όπως είπατε και όλοι οι υπόλοιποι. Δεύτερο θέμα, τι πλατείες φτιάχνουν σήμερα. Κάνοντας μια αναδρομή και βλέποντας μέχρι και τους δρόμους, τους πεζόδρομους, είδαμε ότι δεν υπάρχει ούτε δέντρο στις καινούργιες αναπλάσεις των πλατειών, ανά ολόκληρο τον κόσμο. Σήμερα δεν υπάρχει καινούργια πλατεία χωρίς να φαίνονται τα γύρω κτίρια. Αυτό είναι το κέντρο. Δεν είναι το κέντρο το Βίνικας, το παλιό ο παλιός Πεύχος και το Πράσινο στα ψηλά. Σήμερα η πλατεία για μένα